Καλημερίζω τον κύριο Χρήστο Στρατάκη, ο οποίος είναι γεωπόνος αγροτικής ή οικονομίας και είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Στρατάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα σας παρακαλώ πάρα πολύ ή να δούμε δύο θέματα για αρχή, τα οποία φαίνεται ότι προβληματίζουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί όλο αυτό το διάστημα μιλάμε για τις πολύ μεγάλες και σοβαρές αλλαγές τις οποίες θα φέρει η κοινή αγροτική πολιτική. Έχετε θέσει και άποψη και συχνά αρθρογραφείτε πάνω σε αυτό το θέμα, μάλιστα και από τους παραγωγούς, τους αγρότες, όπως επίσης και από τους ακτινοτρόφους. Ζητείτε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να κατατεθούν προτάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να προασπιστούν τα συμφέροντα ή το εισόδημα των κριτικών παραγωγών, διότι άπαντες λένε ότι η Κρήτη είναι η μεγάλη αδικημένη σε αυτή την περίπτωση. Ένα θέμα το οποίο συνδέεται από την άλλη με την πολύ κακή οικονομική κατάσταση την οποία έχουν οι αγρότες εξαιτίας και των κόκκινων δανείων. Μην ξεχνάμε ότι τα κόκκινα δάνεια μπήκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο μόλις πριν από λίγες ημέρες και υπάρχει και το σχετικό ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, θεωρώ ότι τα είπατε όλα με τον πρόλογό σας. Η αλήθεια είναι ότι ο πρωτογενής τομέας στο νησί μας και σε όλους τους νομούς έχει μία αυθήνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είμαι σε θέση να το διαπιστώσω και εγώ καθημερινά με τις περιοδίες που κάνω, όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά και την προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μία εικόνα εγκατάλειψης της υπαίθρου, μία εικόνα εγκατάλειψης των χωριών, και αυτό σχετίζεται με την παραγωγικότητα που έχει ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος, όπως ξέρουμε, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, δεν αφορά μόνο τις αστικές περιοχές, αλλά αφορά κυρίως τις περιαστικές περιοχές και την περιφέρεια των νομών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο γίνεται μια, θεωρώ, υποαπασχόληση και υποαξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής, των μέσων παραγωγής που διαθέτει σήμερα ο Έλληνας αγρότης, δηλαδή της γης του, του μηχανολογικού εξοπλισμού του, του εργατικού δυναμικού. Και εκεί θεωρώ είναι μια τομή που πρέπει να γίνει σήμερα. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο που πολύ σωστά είπατε, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή διαπραγματευτική ομάδα σε επίπεδο Ευρωβουλής, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε και όλοι οι αγρότες μεταξύ τους το λένε, υπάρχουν μεγάλες αδικίες στην κατανομή των επιδοτήσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σας πω ότι επιδοτούνται αγρότες του καναπέ. Δηλαδή, αγρότες οι οποίοι απλά είναι κάτοχοι γης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παράγουν. Δεν αντιπροσωπεύει, δηλαδή, η επιδότησή τους κάποιο ποσό παραγωγής, κάποια αξία ή ποσότητα παραγωγής. Και εκεί είναι, θεωρώ, μια μεγάλη αλλαγή που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους σε αυτή την Ευρώπη ή και σε επίπεδο Ελλάδας να μιλήσουμε για ανακατανομή των επιδοτήσεων, ούτως ώστε τα ευρωπαϊκά χρήματα να πάνε σε εκείνους που πραγματικά παράγουν. Και εφόσον ζούμε στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, στην εποχή που, όπως ξέρετε, πλέον τώρα τα τιμολόγια γίνονται ηλεκτρονικά, που έχουμε ως ένα βαθμό πατάξει και τη μαύρη αγορά στον τομέα της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, θέλω να πω ότι όλα πλέον μπορούν να φαίνονται και να βλέπουμε ποια είναι η πραγματική αξία των προϊόντων. Οπότε και η ευρωπαϊκή επιδότηση να γίνεται με βάση τα παραστατικά, με βάση τα αληθινά ποσά, με βάση τα αληθινά νούμερα, με βάση την πραγματική παραγωγή. Οπότε αυτή θα είναι, αυτού του είδους η αναδιανομή των επιδιωτήσεων θα ήταν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που δεν συζητάνε σε τέτοιο επίπεδο, δεν προλαμβάνουν δηλαδή. Δεν κάνουν την απαραίτητη συνεννόηση και διαβούλευση και με την κοινωνία και με τους φορείς των αγροτών, ούτως ώστε να προετοιμάζουμε τη χώρα μας να διεκδικήσει όλα αυτά σε επίπεδο Ένωσης ή να κάνουμε τις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με γειτονικές χώρες, με χώρες που έχουν τις ίδιες καλλιέργειες ή το ίδιο κλίμα, για παράδειγμα τις μεσογειακές χώρες, να κάνουμε τα αντίστοιχα λόμπι με την καλή έννοια
σε επίπεδο Ευρώπης, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε και να περάσουμε αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις. Η Ένωση Δυνάμεων, θέλετε να πείτε, των χωρών, ας πούμε, του Νότου, σε σχέση με τις χώρες του Βορρά. Για το αμπέλι και λοιπά. Ναι. Για προϊόντα στα οποία είμαστε εμείς η κύρια παραγωγή, αλλά βλέπουμε ότι οι επιδοτήσεις δεν πάνε στην παραγωγή ούτως ώστε να εδώ, κύριε Στρατάκη, ξέρετε, ανοίγεται και εκείνη την άλλη τη μεγάλη κουβέντα που λέει το εξής ως παρατήρηση, γιατί το ακούμε συχνά πυκνά από τους ίδιους τους παραγωγούς και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ότι ρε παιδιά, εδώ υπάρχουν ανισότητες σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανομή των χρημάτων μέσω των προγραμμάτων, μέσω της κοινή αγροτική πολιτική, μέσω ανάμεσα και στους παραγωγούς της βόρειας, της κεντρικής και της νότιας χώρας. Πώς την άλλη, από την άλλη, να έχει ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα στις Βρυξέλλες, όπως είπατε πριν από λίγο? Ναι, αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο, έτσι. Μπορούμε να διεκδικήσουμε πάρα πολλά από την Ένωση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ένα έτσι, συνολικό σχέδιο να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Ή θα σας έλεγα και κάτι άλλο, ότι δεν είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή επιδότηση να είναι εξ ολοκλήρου σε χρήματη μορφή, δηλαδή σε χρήματα, σε cash που λέμε. Σε μετρητά, ναι, τι θέλετε να πείτε. Ναι. Με την έννοια ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, στις προκαταβολές της ενιαίας ενίσχυσης να δίνουμε χρήματα στους παραγωγούς και αυτά να γίνονται φαγητό χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή δώρα στα παιδιά κλπ. Όχι ότι δεν είναι σωστό να γίνονται, αλλά θέλω να πω, αυτό δεν έχει σχέση με την επανεπένδυση του ποσού στο αγροτικό τομέα. Πώς το σκέφτεστε δηλαδή? Είναι απλά ένα συμπλήρωμα στο εισόδημα. Το ελληματικό εισόδημα του αγρότη που δεν μπορεί να πουλήσει ή να διαθέσει το προϊόν του. Θα μπορούσε να είναι μέρος της ευρωπαϊκής επιδότησης, να είναι σε άλλη μορφή, δηλαδή για παράδειγμα να είναι πιστωμένη σε κάποια προπληρωμένη κάρτα, την οποία θα μπορεί ο κάθε παραγωγός να τη χρησιμοποιεί για να αγοράσει αγροτικό πετρέλαιο, να πάει σε ένα γεωπονικό κατάστημα να αγοράσει τα εφόδια του, τα λιπάσματά του ή ό,τι άλλο θέλει να βάλει στις ροές του χωράφι του. Θέλω να πω, υπάρχουν τρόποι ούτως ώστε και ο αγρότης να ξέρει ότι αυτά τα χρήματα πάνε για να τα ξαναεπενδύσει στο χωράφι του, στον πρωτεγενή τομέα, αλλά και να μην υπάρχει διάχυτη στην κοινωνία αυτή η ανεξέλεκτη, ας το πούμε, ο ανεξέλεκτος διαμοιρασμός της επιδότησης που λέμε όλοι ότι παίρνουν λεφτά και τα κάνουν, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, τα κάνουν σπίτια. Να μην υπάρχει αυτή δηλαδή η αίσθηση του ελλείμματος, της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε έναν θεσμό όπως είναι η Ευρώπη. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, όπως επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα διεκδίκησης της ελληνικής πολιτείας και δυστυχώς δεν έχουν δρομολογηθεί από τη χώρα μας μέχρι στιγμής. Γιατί δεν το έχουν σκεφτεί, γιατί δεν έχουμε το διεκδικητικό πλαίσιο, γιατί δεν έχουμε τις προτάσεις, γιατί... Είναι ένα σύνολο παραγόντων. Το σημαντικότερο για μένα και ο Γιαράκη είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Και εκεί είναι που θεωρώ ότι και εγώ προσωπικά μπορώ να συνεισφέρω και με τις γνώσεις μου, με την επάρκειά μου και άλλοι αντίστοιχα. Αλλά αρκεί να συνεννοηθούμε άνθρωποι γνωρίζοντες, ώστε να γίνει επιτέλους πράξη. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, όπως ξέρετε, από τους Έλληνες και να γίνει έτσι και διακομματικά, γιατί αφορά πρωτογενή τομέα που είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας και βασικός πυλώνας της οικονομίας στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δύο από τους Έλληνες ευρωβουλευτές βρίσκονται είτε είναι υπόδικοι είτε στη φυλακή. Οπότε με αυτή την κατάσταση, αν δεν λύσουμε και αυτά τα βασικά, δεν μπορούμε να συζητάμε για μια συμπαγή ευρωκοινοβουλευτική ομάδα που θα διεκδικήσει για την Ελλάδα, για την πατρίδα, κάποια πράγματα στον πρωτογενή τομέα. Τα παραπάνω τα οποία αναφέρετε μέσα σε αυτή την πολιτική στρεβλή, έτσι όπως ακολουθείτε και αντιλαμβάνομαι από αυτό το οποίο λέτε, είναι απόρρια στην συνέχεια της πολιτικής αυτής και η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο του αγροτικού κόσμου και έχουμε φτάσει στο σημείο να φωνάζουν κτηνοτρόφοι, να φωνάζουν παραγωγοί ότι εδώ κινδυνεύουν να χαθούν και περιουσίες, διότι οι πληστηριασμοί δεν είναι πια μακρινό σχέδιο, δεν είναι μακρινός φόβος, ζούνε μέσα σε αυτούς οι περισσότεροι. Κύριε Δουργιάκη, επιγραμματικά δύο σημαντικά θέματα. Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και την επεκτατική και επιθετική πολιτική των κάθε είδους funds που λιμένονται τις περιουσίες των ανθρώπων με πολύ άδικο και άσχημο τρόπο και προκλητικό, θα έλεγα, τρόπο,
Εμείς και ως Πασόκ έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες που λέμε ότι πρέπει να προστατευτεί η αγροτική γη, η αγροτική περιουσία, τουλάχιστον όσον αφορά τους αγρότες. Γιατί ο αγρότης χρησιμοποιεί τη γη του, είναι ένα μέσο για να παράξει εισόδημα και χρήματα. Εάν δεν έχει αυτό το μέσο παραγωγής που είναι η γη του, δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει ποτέ των ποτών σε οποιαδήποτε απέτηση υπάρχει από τον δανειστή του ή το φαντ στο οποίο ανήκει. Οπότε εμείς λέμε ότι θα πρέπει η αγροτική περιουσία να εξαιρεθεί και να σωθεί από τα κάθε είδους φαντ και υποχρεώσεις σε σχέση με την πολιτική των κόκκινων δανείων που ακολουθείται από τη χώρα. Και ένα δεύτερο, έχω προτείνει ότι στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα κάποιος δανειολήπτης, παραγωγός, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των δόσεων, δεν έχει κάποιο είδους περιακό στοιχείο, δεν έχει πηγές εισοδημάτων, έχουμε προτείνει και ως παράταξη την συνεισφορά του δημοσίου στην πληρωμή μέρους αυτών των δόσεων. Και πιο συγκεκριμένα, αυτή η συνεισφορά, αυτό το ποσό, μπορεί κάλλιστα να αντληθεί, να απαιτηθεί από πλευράς των τραπεζών, από όλα εκείνα τα χαράτσια, τις κρυφές χρεώσεις που, όπως ξέρετε πολύ καλά, μας παίρνουν και από εσάς και από εμάς και από τον κάθε κάτοχο λογαριασμού, από τις μεταφορές μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, από τις μεταφορές σε τρίτους σε τράπεζα, από τις πληρωμές κάποιων λογαριασμών. Αυτά τα 0,50, 0,60 ή 1 ευρώ που κρατάνε οι τράπεζες σε κάθε συναλλαγή, ή για παράδειγμα την συνδρομή μιας πιστωτικής κάρτας, ή τη χρέωση στο να αλλάξεις κάρτα αν την έχασες, που στην εποχή των ψηφιακών συναλλαγών και των νέων τεχνολογιών που ζούμε, όλες αυτές οι κρυφές χρεώσεις και συναλλαγές είναι όχι μόνο απαράδεκτες αλλά και παροχημένες. Οπότε δεν έχει νόημα να εισπράττονται αυτά τα χρήματα από τις τράπεζες, το οποίο σας πληροφορώ ότι για μάλιστα για ένα μόνο τρίμηνο του περσινού έτους, το 2022, ανέρχονται σε δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Αν θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο από αυτά τα χρήματα να επιστραφούν πίσω σε όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις τους. Λέτε στους ευάλωτους παραγωγούς. Είναι ένα μέσο ώστε να πληρώνει το κράτος, στην ουσία να επιστρέφονται χρήματα από εκεί που τα κρατάνε παράνομα οι τράπεζες. Για να μπορούν και οι αγρότες να μην χάσουν την περιουσία τους, να είναι συνεπείς τις όποιες δόσεις έχουν για τις οφειλές τους. Πάντως, μέχρι σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, και επικεντρώνομαι τουλάχιστον για σήμερα σε όλα αυτά τα θέματα για τα οποία είπα και πριν από λίγο ή στην αρχή, κύριε Στρατάκη, ότι συχνά πυκνά αρθρογραφείτε για την ενίσχυση του ίδιου του παραγωγικού κόσμου. Εδώ το στοίχημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο, γιατί όλα αυτά τα οποία ακούμε από τους παραγωγούς είναι τα πολύ πολύ μεγάλα αγκάθια. Γιατί δώσατε λίγο το στίγμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, δώσατε λίγο το στίγμα του τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει κατά τη δική σας την άποψη ή κατά την άποψη του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, όπως επίσης σε ό,τι έχει να κάνει και με τους πληστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια. Αλλά είναι διαχρονικό το θέμα με το κόστος παραγωγής. Είναι διαχρονικό το θέμα με τα εφόδια τα οποία θα πρέπει να έχουν οι παραγωγοί αυτή την ώρα, εάν δεν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά όλη η Ελλάδα μονοκαλλιέργεια που είναι μονοκαλλιέργεια τουρισμού. Αν θέλουμε να παράγουμε, αν έχουμε αυτή την ευλογία, και το ξέρετε, διότι οι χρονιές και οι συγκυρίες μπορεί να έρχονται και να κάθονται καλά. Βλέπει η φετινή χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με το λάδι, με την τιμή του, με την αντιμετώπιση του δάκου και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν θα είναι όλες οι χρονιές έτσι. Αυτό ακριβώς. Φέτος θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και μια χρονιά ευκαιρίας και να ήταν τελείως τυχαία η καλή αυτή συγκυρία. Δηλαδή να είχαμε και... Ήταν μια καλή συγκυρία πραγμάτων. Μια καλή συγκυρία θα έλεγα και καιρικά, να το πούμε έτσι, και συγκυριακά, με την έννοια ότι οι άλλες μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευρώπης δεν είχαν την αναμόνιμη παραγωγή. Οπότε και Ιταλία, Ισπανία. Οπότε και εμείς πετύχαμε τιμές πάνω από 5 ευρώ στην πώληση του ελαιολάδου. Αλλά κυρία Δουλειάρη, θέλω να σας πω ότι αυτό, όπως το εκφράσετε πολύ σωστά, ότι απαιτείται η αλλαγή γενικότερα του παραγωγικού μοντέλου, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι πλέον ο μπούσουλας της ελληνικής πολιτείας τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε
από τις πολλές μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που μαραζώνουν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, πρέπει να περάσουν σε ένα άλλο μοντέλο, σε ένα μοντέλο ενιαίων εταιρικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τι σημαίνει ενιαίες εταιρικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις? Είναι στην ουσία, μπορούν να δημιουργούνται με βάση όποια εταιρική μορφή είναι ενδεδειγμένη, λογιστικά εννοώ, να είναι εψιλονέψον, να είναι ή και να είναι οτιδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα έχουν ως μετόχους τους ίδιους τους ιδιοκτήτες γης. Δηλαδή δεν θα χάνει ο Έλληνας αγρότης την περιουσία του. Και θα αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχει ο κάθε, η κάθε μικρή. Θα μπορούσε να περπατήσει. Τα οποία μέσα είναι αναξιοποίητα. Δηλαδή από την εγκατεδειμένη γη μέχρι και τα εργαλεία ή ο μηχανολογικός εξοπλισμός που έχει ο κάθε παραγωγός, τα οποία πλέον τώρα υποχρησιμοποιεί, θα μπορούν σε μια μεγαλύτερη ενιαία εταιρικής μορφής εκμετάλλευσης να αξιοποιηθούν στα μέγιστα. Και αυτή η μεταρρύθμιση θεωρώ θα δώσει μια νέα δυναμική. Γιατί θα δημιουργήσει και θα μειώσει το κόστος παραγωγής, εφόσον θα μιλάμε για οικονομίες κλίμακας, αλλά και θα έχει περισσότερα ωφέλη. Γιατί έχω προτείνει ότι ένα τέτοιο μοντέλο παραγωγικό θα πρέπει να έχει και την αντίστοιχη στήριξη από την πολιτεία, με την έννοια κάποιων κινήτρων για φοροελαφρύνσεων ή να συνεργάζεται με φορείς, επιστημονικούς φορείς, ούτως ώστε να παρέχουν τεχνογνωσία σε αυτού του είδους τις ενιαίες εταιρικές εκμεταλλεύσεις, και με το μπούσουλα, με το όραμα να γίνουν αυτές πρότυπες σε κάθε περιοχή, ανάλογα με την καλλιέργεια, ανάλογα με τη φύση και την αντιποσκευτικότητα κάθε τόπο. Δεν μιλάτε δηλαδή για ένα προϊόν μόνο που θα μπορούσε να γίνει αυτό το σχήμα, αλλά γενικότερα για όλα τα προϊόντα. Για ένα προϊόν ίσως, για παράδειγμα σε κάποιο νησί, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Να ρωτήσω ωστόσο, κύριε Στρατάκη. Εμείς εδώ στην Κρήτη αναφερόμαστε κυρίως σε λεόνες και αμπελόνες. Έτσι. Τα δύο βασικά. Να ρωτήσω ωστόσο το εξής. Πιστεύετε ότι θα το δεχθεί κάποιος παραγωγός εύκολα να μπει μέσα σε μια τέτοια διαδικασία? Ναι, γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα. Εκεί που έχει μια μικρή εκμετάλλευση, μικρό κλήρο, μικρού μεγέθους, και θα έρθει το κράτος ή ένας. Μάλλον το κράτος στην ουσία, και εμείς που θέλουμε να έχουμε την πολιτική βούληση και να προτείνουμε κάτι, να του λέμε έλα να συνονωθείτε πολλές μικρές οικογενειακές σε ένα ενιαίο εταιρικό σχήμα. Δεν θα χάσεις ούτε τη γη σου, θα είσαι εσύ ο μέτοχος. Δεν θα χρησιμοποιηθεί όποιος εξοπλισμός έχεις στο να καλλιεργηθεί ενιαία. Φυσικά να χρησιμοποιούμε ευέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές, στη συνεργασία όπως σας είπαμε με τους επιστήμονες, να έχουμε επιστοποίηση προϊόντων, να γίνεται δηλαδή σωστά όλη διαδικασία. Και θα δείτε ότι από την οικονομία κλίμακας θα, όχι μόνο θα το δεχτεί, θα δει ότι με αυτή τη νέα μορφή θα έχει και αντίστοιχη απολαβή για τη δικιά του, για το δικό του μερίδιο συμμετοχής ως μετόχου, σε εισαγωγικά μετόχου, σε αυτή τη μορφή. Πάντως μέχρι σήμερα και από τους πολύ μικρούς φαντάζει να είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, συζητώντας μαζί τους, κύριε Στρατάκη, γιατί οι περισσότεροι λένε το εξής: ναι, μπορεί να μπαίνουμε μέσα σε μία άλλη κλίμακα, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα έχει ένα κίνητρο παραπάνω που θα μας δώσει το κράτος, σε όλους εμάς, για να στηριχτούμε, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει και με τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και τα ΠΟΠ και όλα τα υπόλοιπα και την τυποποίηση, δεν ξέρουμε πόσο εύκολα μπορούμε να το προχωρήσουμε και πόσο εύκολα σε μια δύσκολη στιγμή μπορεί να μας στηρίξει, να έρθει να μας στηρίξει η πολιτεία. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η σύνδεση και αυτή η συνεργασία, και είναι πολλοί που το φοβούνται ακόμα αυτό. Κύριε Δουλειάκη, αυτό εδώ ισχύει το ισχύει συντιενώσει. Από το να αποδεχόμαστε μία μιζέρια, θα έλεγα ατομικά, πρέπει να. Τώρα είναι εν μέσω κρίσης, να το πω έτσι, που πρέπει να τολμήσουμε τέτοιες αλλαγές και τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Και αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ένας μόνος του, μπορεί να το κάνουν πολλοί. Οπότε η λογική αυτή, και συνδυασμό φυσικά με την πολιτική βούληση, χρειάζονται ανθρώπους που να το τρέξουν αυτό. Και τους χρειαζόμαστε όλους. Όχι μόνο τους πολιτικούς, και τους επιστήμονες και τους παραγωγούς και τους φορείς των παραγών και όλους. Θέλω να πω, πρέπει να είναι μια προσπάθεια που θα εκκινηθεί από πολλές κοινωνικές ομάδες και μάζες μαζί. Γιατί εάν λέμε ότι αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα και λοιπά, τότε θα παραμένουμε σε μια κατάσταση και θα την αποδεχόμαστε ως έχει. Εάν δεν τολμήσουμε λοιπόν να έχουμε τη βούληση να κάνουμε τέτοιες αλλαγές, και στο κάτω-κάτω ας τις δοκιμάσουμε κιόλας,
Αλλά αν δούμε ότι δεν πετυχαίνει, ότι δεν αλλάζει η οικονομική κατάσταση του, στον αγροτικό τομέα και για τον κάθε παραγωγό, ας πούμε, ξεχωριστά, τότε να το δεχθώ ότι αποτύχαμε. Αλλά αν δεν προσπαθήσουμε καν να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, τότε θα είμαστε άξιοι της ενέργειας μας. Κρατάω αυτό για τελευταίο, για αυτή την ώρα, δηλαδή ότι θα πρέπει να τολμήσουμε, διότι αν δεν τολμήσουμε, δυστυχώς τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι μίζερα και πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Προς το παρόν, με το χρόνο να τελειώνει, με πολύ ενδιαφέρον να άκουσα όλες αυτές τις προτάσεις. Κύριε Στρατάκη, σας καλημερίζω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.